Πρώτη φορά στη ζωή μου ένιωσα την ψυχή μου να βγαίνει έξω από το σώμα μου. Υπήρξε ένα σημείο του αγώνα όπου για να συνεχίσω την προσπάθεια έπρεπε να πείσω τον εαυτό μου να μη σκέφτεται σαν άνθρωπο. Σαν άνθρωπος που πονάει, κλαίει, απογοητεύεται και υποφέρει. Η συγκεκριμένη δήλωση, μεταξύ άλλων, απόσπασμα μιας συγκεκριμένης ανάρτησης, ανήκει στον κύριο Μάριο Γιαννάκου, υπερμαραθωνοδρόμος. Είναι ο Έλληνας, ο οποίος ολοκλήρωσε έναν άθλο. Τι έκανε? Τερμάτισε τον αγώνα των 500 χιλιόμετρων στην Αρκτική μετά από μια συγκλονιστική προσπάθεια 8 ημερών. Πάμε να τον συναντήσουμε και να τον ευχαριστήσουμε πολύ και να του πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Να είστε καλά. Καλησπέρα. Τι σημαίνει αυτό το για πολλούς ακατόρθωτο επίτευγμα σε προσωπικό επίπεδο? Κοιτάξτε, δεν θεωρώ αυτή την προσπάθεια ότι είναι ένας άθλος. Βλέπουμε τι γίνεται στον κόσμο. Έτσι, πραγματικές δυσκολίες και άθλους θεωρώ όλες αυτές τις προσπάθειες των ανθρώπων που πρέπει να εγκαταλείψουν τον τόπο που μένουν, τα σπίτια τους, τις δουλειές τους, την καθημερινότητά τους. Αυτός είναι ένας πραγματικός υπερμαραθώνιος. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον αγώνα, σίγουρα ήταν μια δύσκολη προσπάθεια που δυσκόλεψε όλους τους αθλητές, ποικιλοτρόπως. Αλλά μετά από 8 ημέρες τελικά ολοκληρώσαμε την προσπάθεια. Μάλιστα, 500 χιλιόμετρα. 500 χιλιόμετρα, ναι. Μάλιστα. Τι περιλαμβάνει αυτή η προσπάθεια? Στάσεις, ξεκούραση? Για βάλτε μας λίγο στο κλίμα. Ναι, οι αθλητές έπρεπε να ολοκληρώσουμε αυτή την προσπάθεια εντός 10 ημερών. Έπρεπε κατά τη διάρκεια του αγώνα να σέρνουμε ένα έλκυθρο με όλο τον απαραίτητο υποχρεωτικό εξοπλισμό μας, ο οποίος ζύγιζε από 20 έως 30 κιλά. Ναι. Έπρεπε να κοιμηθούμε μερικές φορές έξω, πολύ λίγες ώρες ύπνου, ειδικά τις πρώτες 4-5 μέρες δεν κοιμηθήκαμε πάνω από 5 ώρες συνολικά. Οπότε βρισκόμασταν σε διαρκή κίνηση για πάνω από 20 ώρες τη μέρα. Πάρα πολύ κρύο, συνεχόμενες υποθερμίες, πόνοι εννοείται σε όλο το σώμα και πληγές στα πόδια. Είναι συνηθισμένα πράγματα για ανθρώπους που τρέχουν και τρέχουν σε υπερμαραθώνιο. Εγκατέλειψαν κάποιοι αθλητές και νομίζω ότι ο αγώνας αυτός δεν συγχωρούσε κανένα λάθος. Η πιο δύσκολη στιγμή ποια ήταν? Δύσκολη στιγμή. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλές οι στιγμές δυσκολίες που αντιμετώπισα προσωπικά. Η υποθερμία είναι σίγουρα κάτι το οποίο συναντούσαμε συνέχεια. Και από εκεί και πέρα ο φόβος μήπως πάθει κάποιος από εμάς κρυοπαγήματα. Παλαιότερα στη διοργάνωση είχαν συμβεί σε αθλητές ατυχήματα με κρυοπαγήματα. Ένας αθλητής μάλιστα από την Ιταλία 4 χρόνια πριν έχασε όλα τα άκρα από κρυοπαγήματα, οπότε είναι πράγματα τα οποία τα σκεφτόμασταν νομίζω όλοι. Για τι θερμοκρασίες μιλάμε? Σίγουρα, μας μιλάτε για κρυοπαγήματα, οπότε θερμοκρασία υπό το 0 πόσο? Μείον 18 σίγουρα. Ένας Έλληνας τώρα, πόσο δύσκολο είναι να ανταποκριθεί σε αυτές τις συνθήκες? Και φαντάζομαι έχει προηγηθεί και μία μακρά προπόνηση, δύσκολη, επίπονη προπόνηση. Σίγουρα, προετοιμάζομαι αρκετά χρόνια για αυτόν τον αγώνα. Κοιτάξτε, οι Έλληνες τα καταφέρνουν στα δύσκολα, το έχουμε αποδείξει. Σωστά, αυτό. Μπράβο. Από εκεί και πέρα φιλοξενούμε στη χώρα μας πανέμορφα βουνά, τα οποία έκανα προσομοίωση στον αγώνα, οπότε χειμώνα-καλοκαίρι βρισκόμουν συνεχώς σε περιοχές ορεινές και το χειμώνα πριν το ταξίδι μου σε χιονοσκεπείς περιοχές. Οπότε δοκίμαζα πράγματα και στην προπόνησή μου και στον εξοπλισμό μου και με βοήθησε πραγματικά πάρα πολύ. Και όλοι με ρωτούσαν καλά πώς γίνεται ένας αθλητής από την Ελλάδα να επιλέξει έναν τόσο κρύο αγώνα, γιατί μας έχουν συνδυάσει περισσότερο με το καλοκαίρι. Αλλά η αλήθεια είναι διαφορετική. Νομίζω ότι η Ελλάδα έχει και το χειμώνα πάρα πολύ όμορφα μέρη να επισκεφτεί κάποιος. Και νομίζω ότι γίνεται και μια μεγάλη προσπάθεια πλέον από ανθρώπους και από τους φορείς να αναδείξουν και αυτό το πανέμορφο κομμάτι της Ελλάδας. Μάλιστα. Το μήνυμα το οποίο προκύπτει κυρίως στη νέα γενιά. Μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή και μικρά παιδιά, έφηβοι. Ο Μάριος τι θέλει να περάσει? Ποιο είναι αυτό το μήνυμα?
μέσα από την επιτυχία του. Δεν χρησιμοποιείς τη λέξη άθλο, καθώς είναι και κατά κάποιο τρόπο και στοιχείο του χαρακτήρα σου. Ωστόσο, είναι επιτυχία. Ναι. Κοιτάξτε, ο πρώτος υπερμαραθώνιος, όπως αναφέρω πολλές φορές, που έπρεπε να ολοκληρώσει, ήταν ο υπερμαραθώνιος των Πανελληνίων. Οπότε δεν έχει να κάνει απαραίτητα με το τρέξιμο. Σε κάθε φάση της ζωής μας πρέπει να διανύσουμε και να προσπαθήσουμε για κάτι, το οποίο απαιτεί προσπάθεια, κόπο και στοχοπροσήλωση. Θα έλεγα ότι όπως έτσι και σε έναν υπερμαραθώνιο πρέπει να κάνουμε ένα βήμα τη φορά, να μην βλέπουμε το τέλος που είναι πολλές φορές πάρα πολύ μακριά. Πρέπει να χωρίζουμε την όποια προσπάθεια κάνουμε σε μικρότερα μέρη και βήμα-βήμα να φτάνουμε τελικά στο τερματισμό μας. Επόμενος στόχος και με αυτό να κλείσουμε. Επόμενος στόχος δεν υπάρχει. Έχω επιστρέψει από σήμερα έτσι σε μια κανονικότητα, στη δουλειά μου, στην καθημερινότητά μου. Θέλω να δω λίγο φίλους, τον άνθρωπό μου και να περάσω λίγο χρόνο μαζί τους, γιατί τους έχω στερηθεί πάρα πολύ και με έχουν στερηθεί, γιατί έλειπα πάρα πολύ καιρό και κατά τη διάρκεια των προπονήσεων. Οπότε νομίζω ότι τώρα οφείλω να μπω σε μια κανονική έτσι, ζωή. Με το βλέμμα στραμμένο όχι στα χιόνια και στις αποστάσεις, αλλά στον άνθρωπο, σωστά. Πάμε να εστιάσουμε λίγο και στη σχέση μας με τον άνθρωπο. Λοιπόν, δεν υπάρχει και κάτι καλύτερο από το να ζεις αυτές τις εμπειρίες και να τις μοιράζεις με τους ανθρώπους. Σωστά. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο, με το καλό να τα ξαναπούμε, Μάρια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.